Σήμερα το πρωί, βασικά εδώ και αρκετές ημέρες πονάει το αυτί μου, έχω μια οτίτιδα και ζήτησα από τη γιατρό να μου δώσει μια αντιβίωση. Ξυπνάω το πρωί, παίρνω την αντιβίωση και μετά από λίγο νιώθω ότι αρχίζω και ξύνομαι πάρα πολύ παντού. Έχω αρχίσει και πρίζομαι, αισθάνομαι το κεφάλι μου να καίει. Εκείνη τη στιγμή πάω στη γιατρό μας και της λέω ότι αισθάνομαι άσχημα. Μου κάνει μια κορτιζόνη, κάθομαι στο κρεβάτι μου, έρχεται ο Σπύρος και Βρυδίκη και αρχίσανε και μου συζητούσαν ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν σοβαρά, γιατί είχα νιώσει ότι αρχίζει και κλείνει λίγο ο λαιμός μου, η αναπνοή μου λίγο άρχισε και γινόταν λίγο πιο δύσκολη. Οπότε κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθώ στο νοσοκομείο. Εκεί έκανα κορτιζόνες, έκανα δοφλέβιες. Περίμενα να πάω να βοηθήσω την ομάδα μου. Ήλπιζα δηλαδή ότι θα είμαι καλά και ότι θα μπορούσα να τη βοηθήσω στα δεύτερα ματσαρίσματα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε, γιατί η ομάδα μου τα πήγε τέλεια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε γλιτώσει την ασυλία αυτή και θα είναι υποψήφιος από την πλέον ομάδα.